με μια γέφυρα πέτρινη, από αυτές έγιναν επί τουρκοκρατίας με τα κάθε στοιχεία. Η γέφυρα έχει τρεις καμάρες, ίδιες δηλαδή που έχουν. Ναι. Μας αναφέρει εδώ για κάποιες γέφυρες. Για τρεις γέφυρες. Αναφέρει για τη μία, τη δεύτερη. Αυτό το χαρτί που το βρήκατε εσείς? Αυτό το χαρτί με τον πήρε ένας από εδώ από ένα χωριό, τον Γκλιτσού λέγεται, το χωριό, ο οποίος ήταν στη Λαμία κάτω αυτός πέρα. Έφτιαχνε, είχα το γιο μου εγώ, το μαγαζί του έκανε, ήταν λαμαρινάς, τον οποίο. Λοιπόν, ο πρώτος αδερφός, ο γιος μου, χάθηκε, πέθανε. Το διάστημα που την έφτιαχνε το αυτοκίνητο εκεί πέρα, μη λέει μέρα, θα σε αφήσω ένα χαρτί. Εδώ λέει προσοχή, ο Καραπιπέρης που μας ενδιαφέρει σκοτώθηκε στις 2 Δευτέρου το 1944. Ναι. Λέει το πρόχειρο διάγραμμα της περιοχής που είναι η γέφυρα. Εδώ γράφει κάτι για το οποίο. Εγώ για τη γέφυρα αυτή. Αυτό γέφυρα με τρεις. Με τρεις καμάρες δεν υπάρχει. Είναι τρεις γέφυρες, καμάρα. Αυτό το είδα μπροστά. Ναι. Αυτό είναι. Το είδα. Για τρεις γέφυρες μιλάει. Λοιπόν, αλλά αυτό το χαρτί το βλέπω. Είναι σε γραφομηχανής της εποχής εκείνης, αλλά δεν βλέπω σφραγίδες, δεν βλέπω τίποτα πάνω. Πού το βρήκα αυτό το χαρτί? Αυτό με τα ψημάνα. Όπως καλή ώρα τώρα εσείς εδώ. Α, θα τα άφησε έτσι. Ναι. Όχι σαν επίσημο εγγραφό. Όχι. Γιατί με τα δεδομένα τα οποία λέει η γέφυρα να κουμπάει απάνω στο βράχο και να περνάει το ζώο, να βρίσκει το τσουβάλια που είναι φορτωμένο και να στραβοκουλιάζει για να περάσει, να στριμώνεται, πώς θέλω να στριμώνεται. Λοιπόν, και απέναντι να είναι ο Μήλος και Μαντάνη μαζί. Άπλα του ποτάμι είναι εδώ πάνω αυτό το θέμα. Μέχρι να φτάσουν στη Λάρισα. Για να φύγει τώρα, να κάνει 4 ώρες από εκεί για να πάει στη Λάρισα. Ή 7 ώρες. 7 ώρες. Οι 7 ώρες αναφέρει που κάπου του λέει εδώ πέρα. Μπορούμε να το φωτογραφίσουμε αυτό το χαρτί? Φωτογραφία και τώρα, όλο. Αν δεν σας πειράζει, σαν να έχετε εμπιστοσύνη, εμείς δεν πρόκειται να πάμε κάπου χωρίς να είστε εσείς. Κοίταξε, πάλι σε μένα θα δείτε και εδώ να σου πάω. Ναι, δεν ξέρω τώρα αυτό. Απλώς επειδή θέλουμε να δούμε αν αυτή η ιστορία υπάρχει. Θέλω να σου βγάλω φωτοτυπία. Αν έχετε φωτοτυπία. Δημήτρη. Ακόμα καλύτερα. Ξέρω, βγάλω μια φωτοτυπία ψηλά εδώ. Έχεις καρτί? Αυτά όλα τα έγγραφα, πώς βρέθηκαν στα χέρια σας? Γιατί έχετε μαζέψει πάρα πολύ υλικό. Από ό,τι βλέπω στον ντοσιέ, έχετε ένα υλικό πάρα πολύ μεγάλο. Πώς το μαζέψατε όλο αυτό? Δηλαδή, πώς σας το δώσαν όλο αυτό το υλικό? Εσάς από το Αντάρτικο κάτι είχατε? Από όπως είπα, βρέθηκε η τσάντα εκεί πέρα. Η ανταρτική τσάντα. Τη βρήκε μέσα του σκυλί και την έβγαλε έξω. 2,5 τόπους χαρτιά. Εν τω μεταξύ. Τι ηλικία είχατε εκείνη την εποχή εσείς? Είπε το 34 γεννηθές, βάλε τότε το... 32 χρονών. Πόσο? 32 θες εγώ. 66, πήρε από αυτό μέσα. Δεν συμμετείχατε εσείς σε όλο αυτό το... σε όλη αυτή την κατάσταση που κρατούσε τότε? Τι είναι, συμμετάσχω. Φαντάρτικο. Όχι. Γιατί έχετε πάρα πολύ υλικό, δηλαδή αυτό το υλικό για να το μαζέψει κάποιος πρέπει κάτι να είναι. Κάτι. Αυτά εγώ έβγαλα δεύτερα. Εγώ με τα χαρτιά αυτά που έβγαλα, την ποτητούρα, τα τρία χαρτιά αυτά και έχει χρόνο και το χρόνο έρχουσαν εσύ, εσύ έδωνα μια φωτοτυπία εσένα. Έρχονταν ο άλλος, πάρει, θέλω κι εγώ να το δουλέψω. Πάρτε τα. Αλλά το μόνο πράγμα, αυτό που έχει και αριθμοί μέσα, δεν το έχω δώσει σωστό. Τη λέω την αμαρτία μου. Έχω προσθέσει 3-4 νούμερα παρακάτω
για να μην μπορεί. Τα μικρά νούμερα, τα μικρά νούμερα έχετε προσθέσει. Λοιπόν, για να έρθει πάλι σήμερα. Για να έρθει πάλι σήμερα. Εντάξει, καλά κάνετε, έτσι πρέπει. Έτσι και έτσι, καλά έκανε. Βγάλει το υπόλοιπο, για άμα θα σκουντάψεις εκεί, εγώ θα σηκώσω πάλι. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε έρευνα. Εμείς πιο πολύ θέλουμε να μιλήσουμε μαζί σας, να καταλάβουμε λίγο πώς βρέθηκε όλο αυτό το υλικό. Και αν δούμε κάτι που αξίζει, αφού θα είστε μαζί μας, δεν πάμε μόνοι μας. Εμείς αυτό κάνουμε, αυτή τη δουλειά κάνουμε. Βρίσκουμε ανθρώπους, αξιολογούμε τις πληροφορίες που έχουμε και πάμε μαζί. Εγώ να σε πω που θέλεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ύστερα, έχω από το μακαρί του πατέρα μου πληροφορίες για τα τρία σύνορα, εντάξει, υπόψη σου ακούστα. Τα τρία? Τρία σύνορα. Τρία σύνορα. Ναι. Είναι Πετρίλου, Τροβάτ και Βραγγένα. Τρία αυτά και... Ναι. Εδώ στο σπίτι μας.